Θα κλείσουμε αυτό το μέρος με τον συνεργάτη της εκπομπής, κλινικό ψυχολόγο, τον Νίκο Παπανικολάου. Νίκο, τι κάνεις, πώς είσαι? Μια χαρά, καλά, τηρωμένων των αναλογιών και των δύσκολων καταστάσεων που έχουμε. Μια χαρά, χαμογελαστό σε βλέπω, αισιόδοξο. Νομίζω ότι η αισιοδοξία ούτως ή άλλως πρέπει να υπάρχει, έστω και σε δύσκολες περιόδους και αυτές που έχουμε. Στο χέρι μας δεν είναι, τι πιστεύεις? Στο χέρι μας είναι, εντάξει, ως ένα σημείο. Ως ένα σημείο, γιατί νομίζω ότι κάποια πράγματα ξέρεις από ένα σημείο και μετά. Σε επηρεάζει και ο περίγυρος, επηρεάζουν και οι συνθήκες και η συγκυρία. Ο περίγυρος, οι συνθήκες, σαφώς δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει δηλαδή κοινωνική διάσταση πάντα στην αισιοδοξία, στην απεσιοδοξία. Ξέρεις ότι ασχολούμαστε καθημερινά με θέματα που αφορούν την παιδεία, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια. Αυτό το καθεστώς της τηλεκπαίδευσης βρίσκεται στο προσκήνιο, βρίσκεται στο επίκεντρο δημοσιογραφικών αναφορών καθημερινά και μέσα από την Κρήτη TV. Και εσύ τώρα το πιάνεις και θα αναφερθείς στο ψυχολογικό αποτύπωμα της τηλεκπαίδευσης. Δηλαδή, ψυχολογικό αποτύπωμα. Αν το καταλαβαίνω σωστά, κατά πόσο η τηλεκπαίδευση επηρεάζει, επηρεάζει την ψυχολογία των μαθητών. Να κάνω ένα μικρό σχόλιο για να σου δώσω πάσα και να κάνεις την παρουσίαση. Βεβαίως. Στην αρχή της εκπομπής, δεν ξέρω αν το είδες, βγάλαμε μία εκπαιδευτικό Ελληνίδα η οποία βρίσκεται στη Γερμανία. Και ενώ βγήκαμε για να μας δώσει το κλίμα στο εμπόριο, καθώς από την Δευτέρα υπάρχει μια σταδιακή άρση των μέτρων στην περιοχή της Γερμανίας και μια χαλάρωση σταδιακή, δηλαδή ανοίγουν τα γυμναστήρια και τα κέντρα αισθητικής, μου είπε Νίκο, θέλω να αναφερθώ λίγο και στην ψυχολογία των μαθητών. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Έχει επηρεαστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και εκεί έχει επικεντρωθεί η εκπαιδευτική κοινότητα. Πώς θα διαχειριστεί λοιπόν αυτή την ψυχολογία? Ακριβώς, γιατί είναι πρωτόγνωρες οι συνθήκες και πρωτόγνωρες συνθήκες και της τηλεκπαίδευσης. Νομίζω ότι λίγος πολύ όλοι πιάστηκαν να προετοίμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Είναι αρκετά έντονο. Ναι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από έρευνα η οποία υπάρχει, γιατί ξέρεις, συν της άλλης έχουμε φτώχεια στις έρευνες. Από την καθημερινή. Ναι, από την καθημερινή. Μιλάμε για έρευνα η οποία είναι αρκετά έγκυρη. Μιλάμε για 2.526 μαθητές και σε 963 καθηγητές. Τι δηλώνουν μαθητές και εκπαιδευτικοί για την τηλεκπαίδευση? Λοιπόν, την περίοδο της καραντίνας βιώνω περισσότερο αρνητικά συναισθήματα από πριν. Βλέπουμε λοιπόν από εκεί και πέρα ότι το όχι είναι μια ισχνή μειοψηφία, ενώ αντίθετα το ναι, μιλάμε για μια πλειοψηφία της τάξης σχεδόν το 80%. Πάμε στους καθηγητές. Σύμφωνα με όσα έχω αντιληφθεί, η καραντίνα και η απουσία από τη ζωντανή τάξη έχουν επιφέρει αρνητικές ψυχολογικές συνέπειες στους μαθητές ή στις μαθήτριές μου. Επίσης, συμφωνούν οι καθηγητές ότι ναι, υπάρχουν ψυχολογικές συνέπειες, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 73%, μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία, σε σχέση με μια πολύ μικρή μειοψηφία που συμφωνεί στο όχι. Την περίοδο της τηλεκπαίδευσης αφιέρωσα χρόνο, κάτι πάρα πολύ βασικό, που εδώ υπάρχει και μπορούμε να πούμε μια ουσιαστικά έτσι αυτοκριτική και των καθηγητών σε αυτήν εδώ την ερώτηση. Αφιέρωσα χρόνο για να συζητήσω με τους μαθητές, μαθήτριες για ζητήματα που τους απασχολούν. Μια ισχνή μειοψηφία αφιέρωσε λίγο χρόνο, αρκετά, περίπου το 1 τρίτο, θα έπρεπε να είναι ίσως περισσότερο, αλλά σιγά σιγά νομίζω ότι μαθαίνουμε όλοι αυτό που συμβαίνει. Και από εκεί και πέρα, λίγος πολύ, δεν αφιερώσαμε χρόνο σε σχέση με το να συζητήσουμε προβλήματα για ζητήματα που απασχολούν τους μαθητές. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη κάρτα, όπου μιλάμε τηλεκπαίδευση στα δημόσια γυμνάσια και λύκεια. Πάντα μιλάμε για το ίδιο δείγμα, πολύ μεγάλο δείγμα. Και το πρώτο ερώτημα που αφορά στους καθηγητές, η πρώτη δηλαδή, η από πάνω γενικότερα γραμμή αφορά στους μαθητές, λέει: νιώθω ότι έχω εμπεδώσει ικανοποιητικά την ύλη που παραδόθηκε όσο κάνουμε WebEx. Από εκεί και πέρα βλέπουμε στο καθόλου υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη πλειοψηφία, 34% του λίγου, 33% και οι δύο μαζί ουσιαστικά φτάνουν στο 60%. Άρα τι σημαίνει, 6 στους 10 μαθητές, λίγος πολύ δεν έχουν εμπεδώσει την ύλη και αν την έχουν εμπεδώσει, την έχουν εμπεδώσει πολύ λίγο. Συγκριτικά με το σχολείο, το WebEx αντιμετωπίζει το μάθημα εξίσου, περισσότερο, πολύ περισσότερο, πολύ λιγότερο ή λιγότερο. Και εδώ υπάρχει στο εξίσου μια ισχνή μειοψηφία. Μάλιστα. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι λίγος πολύ οι μαθητές δεν πείθονται από την τηλεκπαίδευση, δεν είναι αποτελεσματική η τηλεκπαίδευση. Συγκριτικά με το σχολείο, θεωρώ ότι στο WebEx η παράδοση, καινούργια σύλληση, είναι αποτελεσματική. Πολύ λιγότερο, βλέπουμε μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία εδώ, όπως επίσης και λιγότερο, φτάνει σχεδόν στο 80-90% εδώ πέρα. Ενώ κατά τη γνώμη μου, στο πρώτο τετράμινο φέτος με την πανδημία, πρέπει να μπουν βαθμοί ή δεν πρέπει να μπουν βαθμοί? Φαίνεται λοιπόν ότι οι μαθητές συμφωνούν ότι δεν πρέπει να μπουν βαθμοί σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Άλλωστε, υπάρχει το άγχος των βαθμών στους μαθητές, όπως θα δούμε, υπάρχει και στους καθηγητές. Μάλιστα. Αντιστοίχως, πηγαίνουμε στους καθηγητές, όπου στην ίδια ερώτηση νιώθω ότι έχω εμπεδώσει ικανοποιητικά την ύλη. Υπάρχει σχεδόν το ίδιο και στους καθηγητές, ότι λίγος πολύ πιστεύουν ότι δεν έχουν εμπεδώσει οι μαθητές την ύλη.
Συγκριτικά με το σχολείο στο WebEx, οι μαθητές μαθήτριές μου συμμετέχουν στο μάθημα πολύ λιγότερο και λιγότερο. Βλέπουμε ότι είναι μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία, 49 και 25, φτάνουμε στο 75 κοντά τα 100. Νίκο. Από εκεί και πέρα, συγκριτικά με το σχολείο, θεωρώ ότι το WebEx η παράδοση καινούργιας ύλης είναι αποτελεσματική, πολύ λιγότερο και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα. 57 συν 32% φτάνουμε σε ένα ποσοστό 70%. Και πιστεύω ότι δεδομένων των συνθήκων εδώ πέρα δεν πρέπει να υπάρχει βαθμολογία. Και βλέπω ότι και οι καθηγητές συμφωνούν με τους μαθητές, σε ένα ποσοστό 68% οι μαθητές, σε ένα ποσοστό 75% οι καθηγητές, μάλιστα, ότι δεν πρέπει να υπάρξει βαθμολογία. Από εκεί και πέρα λοιπόν μιλάμε για μια τέτοια έρευνα η οποία υπάρχει. Ας περάσουμε στον επόμενο πίνακα, όπου προσπαθούμε να κάνουμε και να μιλήσουμε, να περιγράψουμε μάλλον τα πλεονεκτήματα, αν υπάρχουν. Λοιπόν, τα πλεονεκτήματα, πάμε στα δικά μας τώρα. Της τηλεκπαίδευσης. Ναι. Πρώτον, οι μαθητές δεν απέχουν των μαθημάτων τους. Κάτι ξεκάθαρο, κάτι το οποίο είναι. Δεν απέχουν των μαθημάτων. Τα μαθήματα συνεχίζονται έστω και σε μια μικρότερη αποτελεσματικότητα. Ελαχιστοποιεί το κίνδυνο της μετάδοσης. Ελαχιστοποιεί το κίνδυνο της μετάδοσης, ναι, και τα παιδιά με χαμηλή αυτοπεποίθηση συμμετέχουν ευκολότερα. Δηλαδή, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι παιδιά τα οποία δυσκολεύονταν να βγουν στον πίνακα, κατά το κοινό λεγόμενο, ναι, δυσκολεύονταν να μιλήσουν παρουσία όλων των υπολείπων παιδιών, τα ντροπαλά, τα εσωστρεφή παιδιά, είναι παιδιά τα οποία πολύ πιο εύκολα μπορούν και μιλούν. Μειονεκτήματα, δυσκολία πρόσβαση στο διαδίκτυο, λείπει η αμεσότητα της διαζώσης εκπαίδευσης, επιτείνεται η πιθανή προβληματική σχέση με το διαδίκτυο, δηλαδή παιδιά που είχαν ήδη προβληματική σχέση με το διαδίκτυο προβληματίζονται ακόμη περισσότερο, ενώ παιδιά με διάσπαση προσοχής και υπερκινητικά δυσκολεύονται. Μπαίνουν δηλαδή στη διαδικασία να ανοίξουν πολλές άλλες σελίδες, να μιλήσουν με συμμαθητές τους, να ανοίξουν το τάμπλετ το οποίο υπάρχει δίπλα εκείνη, ναι, τη στιγμή, και άρα λοιπόν κατά το κοινό λεγόμενο το μάθημα να μην είναι αποτελεσματικό. Πάμε στον επόμενο πίνακα. Επίδραση στην ψυχολογία. Η έλλειψη σταθερότητας δημιουργεί ανασφάλεια. Αυτό το άνοιγμα κλείσιμο, το μπρος-πίσω συνεχώς το οποίο υπάρχει αυτήν την περίοδο, γενικότερα αποσυντονίζει όλους και ιδιαίτερα τους μαθητές. Άρα λοιπόν υπάρχει ανασφάλεια στα παιδιά, σωστά, που φαίνεται ξεκάθαρα. Δοκιμάζεται η σχέση με τους γονείς. Από εκεί και πέρα και οι γονείς πολλές φορές είναι μπλεγμένοι μέσα σε μια τέτοια διαδικασία. Τριβές, καθημερινή, βέβαια. Τα οποία μπορεί να σημαίνει ανεργία, μπορεί να σημαίνει οικονομικά προβλήματα, μπορεί να σημαίνει υγειονομική κρίση, η οποία να έχει χτυπήσει την οικογένεια, βέβαια, αυτή τη στιγμή, κάποιος να έχει νοσήσει. Δημιουργούνται κενά. Δημιουργούνται εκπαιδευτικά κενά, σαφέστατα. Βέβαια. Δεν κοινωνικοποιούνται όπως πρέπει. Ας μην ξεχνάμε ότι το σχολείο είναι και ένας τόπος κοινωνικοποίησης για τους, ναι, μαθητές. Ένας τόπος που οι μαθητές βρίσκονται και για να συνυπάρξουν ένας με τον άλλο. Και σιγά σιγά μιλάμε για παιδιά τα οποία χάνουν τον ενθουσιασμό τους για το σχολείο, μάλιστα, κλείνονται περισσότερο, πράγμα το οποίο τα προβληματίζει ακόμη περισσότερο. Πάμε στο επόμενο. Tips για τηλεεκπαιδευόμενους, αν μπορούμε να πούμε κάποια μυστικά εντός εισαγωγικών τα οποία υπάρχουν. Πρώτον, δεν εννοούμε τις πιζάμες. Δηλαδή, προσπαθώ με κάποιο τρόπο αυτό που λέμε, γιατί ξέρεις, το έχω ακούσει πάρα πολύ συχνά. Ναι. Μαθητές οι οποίοι βρίσκονται στο κρεβάτι, με κάποιο τρόπο να συνεχίσουν το μάθημα από το κρεβάτι, να μην έχουν σηκωθεί. Άρα, μάλιστα, λοιπόν, σηκώνομαι, πηγαίνω στο γραφείο μου, πηγαίνω στο χώρο μου. Σε ένα πηγαίνω χώρο, στο χώρο μου, συγκεκριμένο χώρο ακριβώς, λοιπόν, παρακολουθώ το μάθημα χώρο, και συμμετέχω. Σημαίνει ότι είμαι και πιο αποτελεσματικός. Αποφεύγω τη χρήση του υπολογιστή μετά το πέρας των μαθημάτων. Ναι. Ήδη ο υπολογιστής είναι μια κερκόπορτα που όσο πιο πολύ τον χρησιμοποιώ, μετά το πέρας των μαθημάτων μπορεί να μπω ακόμα πιο πολύ. Κάνω προγραμματισμένα διαλύματα, στα οποία δεν βρίσκομαι στον υπολογιστή στα προγραμματισμένα, ναι, διαλύματα. Κάνω βιντεοκλήσεις με φίλους. Δυστυχώς αυτήν την περίοδο κάνω κάτι τέτοιο. Οργανώνω το χώρο μου, είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ναι, ώστε να βρίσκομαι σε μια σταθερή κατάσταση και δεν λύνω ό,τι προκύπτει. Δεδομένου ότι θα υπάρχουν πολλά προβλήματα, τεχνικά προβλήματα, τα οποία μπορεί να προβληματίσουν στη μαθησιακή διαδικασία, αλλά λοιπόν δεν μπαίνω στη διαδικασία να τα λύνω ό,τι προκύπτει. Πάντα θα υπάρχουν κάποια προβλήματα. Ανοίξαμε λοιπόν και κλείσαμε και το θέμα της τηλεκπαίδευσης. Τι μας ετοιμάζει την επόμενη εβδομάδα? Δεν αποκαλύπτεις. Δεν αποκαλύπτεις. Και πέρα είμαστε πολύ καλά και στους τηλεθεατές. Ακριβώς. Προτάσεις. Ό,τι θέλουν να προτείνουν οι τηλεθεατές μέσα από. Διαφημιστικό διάλειμμα. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.